Δεν είναι τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη. Είναι τα απομνημονεύματα του Καμπουρογιάννη. Τύχη να ζήσω από κοντά το μεγάλο έρωτα της Κέτης Φίνου με το Στάθη Ψάλτη. Εγώ με την Κέτη είχαμε ένα βαθύ αδελφικό δεσμό. Ήξερα όλα τα μυστικά της και ήξερε όλα τα μυστικά μου. Αμέτρητες φορές είχα φιλοξενηθεί στο πατρικό της σπίτι και γνώρισα την αγάπη από τους γονείς της και από την αδελφή της. Όταν λοιπόν ξεκίνησε ο δεσμός της Κέτης με το Στάθη, η Κέτη μιλούσε για μένα τακτικά. Έλεγε ο Γιάννης ο Κρητικός και ο Γιάννης ο Κρητικός. Ο Στάθης κάποια στιγμή άρχισε να ενοχλείται, να ζηλεύει και να δημιουργούνται διάφορα καυγαδάκια. Η Κέτη λοιπόν του πρότεινε το εξής. Στάθη, ένα απόγευμα, πριν το μάθημα στη δραματική, θα έρθεις μαζί μου, ο Γιάννης συνήθως κάθεται στο καφενεδάκι απέναντι από τη δραματική, θα συναντηθούμε μαζί του, θα τον γνωρίσεις, όπως κιόλας, έτσι έγινε. Γνωριστήκαμε και γίναμε πάρα πολύ καλοί φίλοι με το συγχωρεμένο το Στάθη το Ψάλτη.